Μπορεί οι Έλληνες στην Ελλάδα να γιορτάζουν τα 185 χρόνια της ανεξαρτησίας τους από την Τουρκία, ωστόσο πολλοί από αυτούς μετακομίζουν σήμερα στη γειτονική χώρα λόγω της κρίσης. Αυτό αναφέρει η ρεπορτάζ του BBC, σημειώνοντας πως η Κωνσταντινούπολη αποτελεί τον πιο δημοφιλή προορισμό. Μάλιστα, το Βρετανικό δίκτυο αναφέρει ότι πολλοί Έλληνες πιλότοι αναζητούν εργασία εκεί και μάλιστα στην Turkish Airlines, που αποτελεί ένα από τα σύμβολα της ανάπτυξης της τουρκικής οικονομίας. Η εταιρεία σήμερα πετά σε περισσότερους από 100 προορισμούς και καταγράφει ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 20%. As you know, in my country there is a recession. The recession has a serious effect on aviation also. So my previous company couldn't sustain an acceptable level in salaries. I had to make a decision to leave my country. I plan to have a career and children with my wife here and raise them here in Istanbul. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του BBC, καθώς η κρίση μεγαλώνει στην Ελλάδα, αρκετοί είναι αυτοί που αποφασίζουν να την εγκαταλείψουν. Υπολογίζεται ότι τα τελευταία 2 χρόνια μόνο στην Κωνσταντινούπολη έχουν μετακομίσει περίπου 1.000 Έλληνες. Το BBC επισημαίνει ότι δεν είναι μόνο η ανάπτυξη της τουρκικής οικονομίας που τους προσελκύει, αλλά και οι οικογενειακές τους ρίζες στην Τουρκία. My grandmother was from the Asian side, from Istanbul. 2 years ago, I lost my job in Athens. I was a secretary in a big company. We make buildings. And I thought that it was a very big opportunity for me to leave from Athens and come and live to Istanbul. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Προέδρου του Τουρκο-Ελληνικού Συμβουλίου, υπάρχουν Έλληνες στη γειτονική χώρα που εργάζονται σε σχεδόν όλους τους κλάδους. Greeks are working in tourism, first of all. Also, there are many doctors working in private sector hospitals in Turkey, in banking sector. 2 Turkish banks are owned by Greeks. And also, Greeks are coming to open restaurants, bars, and even the musicians of Greeks come here and play. Το ρεπορτάζ του BBC κλείνει με εικόνες από την ελληνική κοινότητα της Κωνσταντινούπολης που, όπως αναφέρει, βγαίνει στους δρόμους μια φορά τον χρόνο για να γιορτάσει ένα αρχαίο έθιμο. Αυτό του καρναβαλιού που προσελκύει και πολλούς φοιτητές. In Istanbul there are much more opportunities. You can find scholarships, you can easier find a job. So I thought that it would be a better place for me to settle here.